Σας ακολουθώ αρκετό καιρό και έχω βεβαιωθεί για την αξιόλογη προσπάθειά σας που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μου. Με ποιο τρόπο μπορώ να σας υποστηρίξω? Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Για να μας υποστήριξετε μπορείτε να σαρώσετε την εικόνα που βλέπετε τώρα με το κινητό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Αλλιώς γράψτε τη διεύθυνση που φαίνεται τώρα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η ομάδα του αντιφόνου σας υπόσχεται ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα φαινόμενο που είναι πολύ χαρακτηριστικό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίως, είναι ότι ο δυτικός άνθρωπος έμαθε παρουσίασε μια συνεχώς αυξανόμενη τάση να αναζητά νέες εμπειρίες, νέα βιώματα. Παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχιάτρους και άλλες ειδικότητες που ασχολούνται έτσι, με το κοινωνικό γίγνεσθε. Και μάλιστα αυτή η δίψα για καινούριες εμπειρίες πολύ χαρακτηριστικά, πάρα πολλές φορές μπορεί να τη δει κανείς στον κινηματογράφο, στην κινηματογραφική παραγωγή, στις τηλεοπτικές σειρές, ακόμη στη νεότερη λογοτεχνία, πολλές φορές και ούτω καθεξής. Ακόμα και το φεμινιστικό κίνημα στην Αμερική, σύμφωνα με τη δική τους, την ίδια τη δική τους περιγραφή των φεμινιστριών, των μεγάλων φεμινιστριών της Αμερικής, προέκυψε από νοικοκυρές και συζύγους των πλουσίων, κυρίως προαστίων, των ανεβασμένων προαστίων, οι οποίες ακριβώς τα είχαν όλα μένα, αλλά έπληταν με τη ζωή τους. Και ήθελαν να σπάσουν τη ρουτίνα και διεκδίκησαν πολύ περισσότερα δικαιώματα και πολύ ισχυρότερο ρόλο μέσα στην οικονομία, στην επιστήμη, ακόμα και στην πολιτική και παντού. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Γιατί να υπάρχει αυτή η δίψα, η οποία είναι νοσηρή ουσιαστικά, αυτή η δίψα για νέες εμπειρίες, για διαρκώς νέες εμπειρίες? Τις μέρες μας το βλέπουμε βέβαια αυτό στο αποκορύφωμα πλέον, όπου η ηλεκτρονική εικόνα του ίντερνετ και εναλλάσσεται διαρκώς μέσα από τα κινητά, εναλλάσσονται οι ευκαιρίες ηλεκτρονικών εμπειριών ακατάπαυστα, που έχει κανείς μια αίσθηση ότι και ψευδέστηση εμπολής, ότι επικοινωνεί, είναι σε επαφή με ολόκληρη την οικουμένη. Γιατί αυτό αποτελεί ψευδέστηση? Διότι αυτή δεν είναι πραγματική επικοινωνία με τη βαθύτερη έννοια του όρου, αλλά είναι μια ηλεκτρονική κατάσταση μέσα από την οποία κανείς πάρα πολύ λίγα πράγματα προσφορίζεται, κερδίζει βιωματικά από άλλους πολιτισμούς, από διαφορετικούς ανθρώπους. Το ηλεκτρονικός τρόπος της επικοινωνίας έχει επανειλημμένα αποδείξει και ιδίως στην εποχή μας ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματική κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, πρόσωπο προς πρόσωπο, την πραγματική συνεργασία εκ του σύνεγγης, την πραγματική, την αυθεντική, ας πούμε, σχέση. Ο Γιαννάρας έχει κάποιες πολύτιμες σκόρπιες σκέψεις σε ορισμένα βιβλία του γύρω από τα θέματα αυτά. Λέει ότι ο σημερινός άνθρωπος, και έτσι πολύ εύστοχα το λέει, δεν ζει στην πραγματικότητα με την πληρότητα του όρου, αλλά καταναλώνει εντυπώσεις περί ζωής ηλεκτρονικά. Καθώς διαμεσολαβείται η ζωή του συνεχώς από την ηλεκτρονική κυρίως τεχνολογία, καταναλώνει εντυπώσεις, παρακολουθεί τη ζωή άλλων. Δεν ζει ούτε σε επαφή με τη φύση, δηλαδή το να όλα είναι βιομηχανοποιημένα και έτοιμα, μας προσφέρονται βιομηχανοποιημένα και έτοιμα, άρα δεν κοπιάζουμε, ξέρω, για τα λαχανικά μας, για τα γαλακτοκομικά μας, δεν έχουμε καμία ιδιαίτερη επαφή με τα ζώα, με το έδαφος, με το χώμα, με τις καλλιέργειες. Στην μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων μας δίνονται συσκευασμένα και τυποποιημένα, άρα χάνουμε την ζωντανή επαφή με το φυσικό περιβάλλον, τον μόχθο, τον δημιουργικό που απαιτείται, χάνουμε όλο αυτό τον πλούτο των εμπειριών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η παραγωγή μουσικής,
η δημιουργία μουσικής, ότι παλιά ήταν αδιανόητο να διαχωρίσει κανείς το τραγούδι από την ορχήστρα ή τα μουσικά όργανα. Αυτά προέκυπταν ταυτόχρονα, αυθόρμητα. Σκάρωνε ο τραγουδιστής ένα τραγούδι και ταυτόχρονα προσπαθούσε να το συνοδεύσει είτε μόνος του είτε με άλλους μαζί μουσικούς, να το συνοδεύσει και να το με κατάλληλη μουσική. Λοιπόν, σήμερα είμαστε καταναλωτές και μουσικής, αφού σπανίως είμαστε παρόντες στη ζωντανή δημιουργία μουσικής και σε κάποια ζωντανή συναυλία. Είμαστε καταναλωτές μουσικής μέσα από τεχνικές, από τεχνικά μέσα, έτσι, παλαιότερα ήταν το pick-up, σήμερα είναι το στικάκι, το μνήμης, το οποίο βάζουμε στο αυτοκίνητο ή στον υπολογιστή μας ή κατεβάζουμε τραγούδια από το ίντερνετ έτοιμα, και όλα αυτά ταυτόχρονα αποτελούν στοιχεία εμπορίου, ακόμα και μια ζωντανή συναυλία μουσικής. Παλαιότερα η μουσική προέκυπτε αυθόρμητα από το κοινωνικό σύνολο, από τη γειτονιά, από το χωριό, από την τοπική κοινότητα, και εξέφραζε ήθη και έθιμα, καθώς και βάσανα και δοκιμασίες και πόνους, ζωής, αλλά και χαρές φυσικά, γάμους, θανάτους, ασθένειες, πολέμους για την πατρίδα. Εξέφραζε επομένως την ψυχή και την οτροπία της κοινότητας μέσα στην οποία ζούσε ο άνθρωπος. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η κοινότητα με την αυθεντική της μορφή. Υπάρχουν, συμβιώνουν και συνυπάρχουν το αμέσως στα αστικά κέντρα το ανώνυμο πλήθος, το οποίο πολλές φορές μπορεί να μην ξέρει ποιος κατοικεί στο απέναντι διαμέρισμα, ή στις δε μικρές, στα χωριά σήμερα, πάλι η προσοχή είναι στραμμένη στον τρόπο ζωής των αστικών κέντρων, όπως προβάλλεται από την τηλεόραση, και έχει περιοριστεί και στην... υπάρχει σε καλύτερη κατάσταση βέβαια η κοινωτική βίωση από αυτή των αστικών κέντρων, αλλά και εκεί έχει, ακόμα και στα χωριά, έχει περιοριστεί ο κοινωτικός τρόπος ζωής πάρα πολύ αισθητά, και όλα αυτά μαζί με, και φυσικά και με πολλά άλλα, παραδείγματος χάρη η μαγειρική ως κοινωνικό γεγονός, έτσι, και συντρώγει η οικογένεια, παλαιότερα συνέτρωγε η οικογένεια, και ακόμα και η ίδια η δημιουργία τροφής, το μαγείρεμα του φαγητού, εξέφραζε την τοπική παράδοση, τα φρούτα και λαχανικά του τόπου, τα κρεατικά και υπόλοιπα γαλακτοκομικά που επίσης παράγει ο τόπος, καθώς και τις συνταγές. Γι' αυτό μπορούμε να μιλούμε, και υπάρχει, ακόμα και σήμερα υπάρχει κρητική μαγειρική, ποντιακή μαγειρική, και ούτω, μακεδονικές πίτες, θεσσαλικές πίτες και ούτω καθεξής. Αυτός ο πλούτος έχει χαθεί και έχουν υποκατασταθεί όλα από το άκρατο κριτήριο, από το ασυγκράτητο και σαρωτικό κριτήριο της τεχνικής αποτελεσματικότητας, δηλαδή αποτελεσματικότητα μέσω της τεχνολογίας, η οποία υπηρετεί τον ωφελημισμό και τον καταναλωτισμό, και ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό στα αστικά κέντρα κατέρευσε η παραδοσιακή κοινότητα προς όφελος της ατομοκεντρικής σταδιοδρομίας, είτε αυτό αφορά την επιστήμη, είτε αφορά το χώρο των επιχειρήσεων, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτά μας δημιουργούν ένα κενό εσωτερικό, ένα κενό αυθόρμητης και αυθεντικής βίωσης. Θα πρέπει πολύ έτσι να προσέξουμε τον όρο αυθόρμητης. Δεν ζούμε αυθόρμητα. Ζούμε πάρα πολύ πλέον με την τετράγωνη λογική, όπως ζει ο δυτικός άνθρωπος, με την τετράγωνη λογική όσον αφορά τα ηθικά κριτήρια, τα υποτιθέμενα ηθικά κριτήρια, τις λεγόμενες αξίες, όρος πάρα πολύ ξενέρωτος και χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο, τον οποίο καυτηρίαζε ιδιαίτερα και ο Χάιντεγκερ, ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος, τον όρο αξίες, αρχές και αξίες. Η παραδοσιακή κοινότητα δεν ζούσε με, δεν είχε ένα οργανωμένο σχολαστικό σύστημα αρχών και αξιών, το οποίο μεταβαλλόταν ανάλογα με την κυρίαρχη ιδεολογία, αλλά ζούσε μέσα από βιώματα, αυθόρμητα βιώματα και αυθόρμητες εμπειρίες αιώνων.
είτε αυτό αφορούσε την καλλιέργεια της γης, είτε αυτό αφορούσε τους γάμους και τις κηδείες, το μυστήριο του θανάτου, είτε αφορούσε τους πολέμους προς υπεράσπιση της πατρίδας ή το οτιδήποτε άλλο. Άρα, χαρακτηριστικό στοιχείο του υποκειμενικού ανθρώπου είναι ότι ο υποκειμενικός άνθρωπος είναι κατά ανάγκη και ένας ιδεολογικός άνθρωπος, κατ' επέκταση αντιμετωπίζει την ηθική και τις λεγόμενες αρχές και αξίες, επίσης ιδεολογικά. Θα τολμούσα να πω, είναι ένα αυτό μεγάλο θέμα που θα έπρεπε να γίνει μια ολόκληρη ομιλία γι' αυτό, ότι ένας από τους πιο τοξικούς καρπούς του λεγόμενου διαφωτισμού ήταν ακριβώς το φαινόμενο της ιδεολογίας. Ασχέτως ποιας ιδεολογίας, δεν μας ενδιαφέρει το πρόσημο, μας ενδιαφέρει αυτό καθ' αυτό το φαινόμενο της ιδεολογίας, που είναι καθαρά φαινόμενο της νεωτερικότητας και του λεγόμενου διαφωτισμού, και το οποίο υποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό στο δυτικό κόσμο, αλλά επηρέασε και ολόκληρο τον πλανήτη Γη, το φαινόμενο της ιδεολογίας, παραδείγματος χάρη της μαρξιστικής ιδεολογίας, που επηρέασε, έφτασε στα πέρατα, κάποτε στα πέρατα του κόσμου, επηρέασε ακριβώς και κατέστρεψε την παραδοσιακή κοινότητα, συνετέλεσε στην καταστροφή, κατέστρεψε ακριβώς τον αυθόρμητο και αυθεντικό τρόπο ζωής, τάχα προς χάρη ενός ορθολογικότερου βίου. Και φτάσαμε σήμερα από τον πολύ δίθεν ορθολογισμό της επιστήμης και της ιδεολογίας στον απόλυτο ανορθολογισμό, του μεταμοντέρνου ανορθολογισμό, ο οποίος από ορισμένες πλευρές του θεωρεί και τα μαλακά ναρκωτικά, όπως το χασίς, ότι πρέπει οπωσδήποτε να προωθούνται, και ακόμα σε κάποιες περιοχές ακόμα θεωρεί και την παιδεραστία ως μία πράξη που μπορεί να συμβεί μεταξύ δύο συνενούντων ατόμων, ακόμα και αν το άτομο αυτό είναι 12 ετών. Δηλαδή έχουμε έναν πλήρη ανορθολογισμό, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, και όχι μόνο ανορθολογισμό φυσικά, σε τέτοιο βαθμό που οπωσδήποτε έχει έντονα ψυχοσικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά ψύχωσης, δηλαδή σχιζοφρενικά χαρακτηριστικά με την ιατρική έννοια του όρου, και ταυτόχρονα εντονότατα κυριαρχεί το φαινόμενο της διαστροφής. Με την πλατιά και τη στενή έννοια, ο Φρόιντ έχει ορίσει ακριβώς το ζήτημα της διαστροφής στο ψυχοδυναμικό πυρήνα του, στον εσώτατο πυρήνα του κλπ. Άρα βλέπουμε ότι η προσκύνηση του ορθολογισμού έφερε τον πλήρη ανορθολογισμό σε βάθος χρόνου. Δηλαδή το ένα άκρο πάντα περικλεί εν σπέρματι το αντίθετο άκρο. Ο θρίαμβος, η ειδωλοποίηση του ορθολογισμού, του τεχνοκρατικού ορθολογισμού, έφερε έναν τραγικό ανορθολογισμό. Άλλωστε και οι πόλεμοι και οι σφαγές που διεξάγονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, τι άλλο δείχνουν. Επίσης, η ακραία οικοσμίκευση έφερε επίσης την ακραία δημιουργία παραθρησκειών και καταστροφικών λατριών, όπως λέγονται, ας πούμε, αυτό στα αγγλικά cult. Έφερε, ας πούμε, και επίσης αυτό που ονομάζουν πνευματικότητα στο δυτικό κόσμο και που έχει αναβιώσει κάθε λογής ανορθολογικές και ανατριχιαστικές λατρείες, όπως χάρη στα Βρετανικά νησιά, κελτικές οργιαστικές λατρείες, στην Ελλάδα μια αναβίωση του πιο παρανοϊκού εθνικισμού που εμφανίζεται στο κίνημα των νέων ειδωλολατρών, και ούτω καθεξής. Είναι ένα βασικό δίδαγμα αυτό, λοιπόν, ότι το ένα άκρο πάντοτε κρύβει ενσπέρματι μέσα του και το αντίθετο άκρο. Λοιπόν, όσο αυθόρμητα ζούμε και όσο η ζωή μας έχει πραγματικό νόημα, δεν χρειάζεται να αναζητούμε με φρενήρι τρόπο τεχνητές εμπειρίες. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε στον εαυτό μας και δεν εννοώ τεχνητές εμπειρίες εδώ, το βαρύ ποτό ή τα ναρκωτικά που είναι ολοφάνερα καταστροφικά, αλλά γενικά να επιδιώκουμε εμπειρίες. Άλλοι τις επιδιώκουν μέσα από εφήμερες ερωτικές περιπέτειες, άλλοι συμμετέχοντας σε ακραία σπορ, άλλοι συμμετέχοντας σε ομάδες οι οποίες ακραίες ομάδες, όπως χάρη οι χούλιγκαν του ποδοσφαίρου, οι άλλοι τους υποτίθεται τους δίνουν μια ψυχική ταυτότητα. Όσο μεγαλύτερη πληρότητα ζωής έχουμε εσωτερικά, τόσο σταδιακά καταφέρνουμε να ζούμε αυθόρμητα,
χωρίς να πλήττουμε. Είναι πολύ βασικό αυτό. Η πλήξη, η ανία με γιώτα, η βαριεστημάρα δηλαδή, είναι ένα πολύ θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σύγχρονου μεταμοντέρνου δυτικού ανθρώπου, το οποίο βέβαια πλαισιούμενο και από άλλες προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει και σύμπτωμα ψυχικής νόσου. Μιλώ για τη χρόνια πλήξη. Το να περάσει κανείς ένα μικρό διάστημα πλήξης, βαριεστημάρας, αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε άνθρωπο. Μιλούμε για τη χρόνια επίμονη πλήξη. Εκεί πλέον συνήθως είναι σύμπτωμα ψυχικής νόσου. Γενικότερα είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό, αυτό το να νιώθει ο σύγχρονος μεταμοντέρνος άνθρωπος, να νιώθει χρόνια βαριεστημάρα, χρόνια έλλειψη διέγερσης, εννοώ βιωματικής διέγερσης, δηλαδή που να του κινήσει το ενδιαφέρον, να το συναρπάσει. Νιώθει ότι η ζωή δεν είναι καθόλου συναρπαστική, εάν δεν επιδιώξει τεχνητές εμπειρίες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας να κατανοήσουμε βιωματικά γιατί το να έχει νόημα η ζωή μου και να έχω μία πληρότητα συνεπάγεται τα αντίστροφα από αυτά που προσφέρει η κουλτούρα της σήμερα. Ότι δεν χρειάζεται να επιδιώκω κανένα φρενήρι ρυθμό, δεν χρειάζεται να τρέχω πίσω από καμία εμπειρία ή βίωμα, ότι κάποια από αυτά, ότι η εμπειρία και το βίωμα θα έρθουν μόνα τους, ότι η εμπειρία και το βίωμα δεν έχουν εξωτερικό χαρακτήρα πάλι πολλές φορές, δεν έχουν δηλαδή εξωτερική δράση, αλλά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι εσωτερική, ας πούμε η χαρά. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει, ιδίως οι νέες γενιές, ότι η χαρά είναι ένα βαθιά εσωτερικό γεγονός, το οποίο δεν συνδέεται με την ικανοποίηση των ενστίκτων. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν σήμερα την ειδονή και μία άκρια ψευτοχαρά από την ικανοποίηση πάσης φύσεως ενστίκτων με την αληθινή χαρά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει. Η αληθινή χαρά είναι κάτι εσωτερικό. Ούτε συνδέεται η αληθινή χαρά με το πλαστικό προκάτ χαμόγελο που έχουν αρκετοί άνθρωποι στην κοινωνική τους επαγγελματική τους δράση, ούτε επίσης άλλο αυτό πάλι, με συχνά και συνεχή κλαντοκοπήματα και ξενύχτια. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σχέση. Θα υπάρξουν φυσικά και περιπτώσεις που θα συμμετάσχει κανείς και σε κάποιο γκλέντι και σε ένα γάμο και σε κάτι άλλο, αλλά δεν τρέχει πίσω από αυτά. Δεν επιδιώκει ο πνευματικός άνθρωπος αυτά. Δεν αισθάνεται ότι το γεμίζουν αυτά και ότι να ασχολείται με αυτά ή να δίνει προτεραιότητα στη ζωή του. Και αυτό νομίζω ότι είναι, αυτά όλα νομίζω, αν και κάπως εκτέθηκαν κάπως ασυνάρτητα και μη συστηματικά, διότι από τη φύση τους είναι σύνθετα θέματα, ελπίζω να έδωσαν στον ακροατή μία νήξη, να πρόσφεραν μία νήξη γύρω από τα μη φαινόμενα, γύρω από τα μη ορατά ζητήματα που αφορούν την αληθινή ποιότητα ζωής.